Με ένταση εδώ στον κόμβο της Νίκαιας, όταν οι αγρότες της Θεσσαλίας, περίπου 100 άτομα, κατάφεραν να βγουν στην Εθνική Οδό. Εκεί λοιπόν πραγματοποίησαν καθιστική διαμαρτυρία, κλείνοντας τη μία λωρίδα του ρεύματος προς Αθήνα. Όταν όμως επιδίωξαν να κινηθούν πάνω στην Εθνική Οδό, οι αστυνομικοί τους απέκλεισαν. Κάποιοι προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό και εκεί λοιπόν οι αστυνομικοί έκαναν χρήση χημικών αλλά και χειροβομβίδων κρότου λάμψης προκειμένου να τους αποθήσουν. Αυτή την ώρα οι αγρότες έχουν επιστρέψει εδώ στον μπλόκο της Νίκαιας, στην παλιά Εθνική Οδό, όπου παραμένουν για ένα τη συνεχόμενη ημέρα. Και όπως λένε, είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και να κλιμακώσουν τον αγώνα τους μέχρι ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Πρέπει να σας πω βέβαια πως νωρίτερα είχαμε κινητοποίηση και στην Κουλούρα, όπου εκεί οι αγρότες έχουν συμπληρώσει περίπου 2 εβδομάδες στον μπλόκο. Αποφάσισαν λοιπόν το πρωί να κλείσουν συμβολικά την κεντρική οδό Μητροπόλεως της Βέρειας μπροστά από το Δημαρχείο, όπου μοίρασαν κομπόστες στους διερχόμενους οδηγούς και στους περαστικούς. Είχαν συναντήσεις και με φορείς της πόλης, στους οποίους εξέφρασαν τα αιτήματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ενώ συμβολικό αποκλεισμό του κόμβου που οδηγεί στο τελωνείο του Προμαχώνα είχαμε και στις Σέρες από περίπου 400 αγρότες της περιοχής. Εκεί οι αστυνομικές δυνάμεις είναι πολύ ισχυρές. Όπως λένε, δεν θα επιτρέψουν στα τρακτέρ να φτάσουν μέχρι τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Γι' αυτόν τον λόγο έκλεισαν για μία ώρα, όπως είπαμε, συμβολικά οι αγρότες στον κόμβο που οδηγεί στο τελωνείο του Προμαχώνα. Ενώ να σας πω πως είχαμε κινητοποίηση και στην Κατερίνη, όπου κτηνοτρόφοι και αγρότες απέκλεισαν την τοπική.